σε αυτούς που χαίρονται όταν έχουν άδικο και θα χαρώ πάρα πολύ να με διαψεύσετε και ελπίζω με την διατύπωση της γνώμης μου που θα είναι παρόν ή παρούσα να σας ασκήσω μια μεγαλύτερη πίεση να με διαψεύσετε. Για τους υπόλοιπους προτινόμενους δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ την επιλογή που έγινε. Για τον κύριο Τσακνή διατύπωσαν θετική γνώμη 9 βουλευτές, αρνητική γνώμη 4 βουλευτές και με την θέση παρών τοποθετήθηκαν 2 βουλευτές. Για τον κύριο Ταγματάρχη διατύπωσαν θετική γνώμη 7 βουλευτές, αρνητική γνώμη 5 βουλευτές και με την... Είναι σωστό αυτό? Και με την ψήφο, με την δήλωση παρών, τοποθετήθηκαν 3 βουλευτές. Για τον κύριο Γρηγορίου, λοιπόν, διατύπωσαν θετική γνώμη 9 βουλευτές, αρνητική γνώμη 4 βουλευτές και παρών δήλωσαν 2 βουλευτές. Για την κυρία Παπακοσταντίνου διατύπωσαν θετική γνώμη 8 βουλευτές, αρνητική γνώμη 5 βουλευτές και παρών δήλωσαν 2 βουλευτές. Για τον κύριο Τρανό διατύπωσαν θετική γνώμη 9 βουλευτές, αρνητική γνώμη 4 βουλευτές και παρών δήλωσαν 2 βουλευτές. Επομένως, η διατύπωση της γνώμης είναι κατά πλειοψηφία θετική για τον κύριο Τσακνή. Για τον κύριο Ταγματάρχη δεν διαμορφώνεται πλειοψηφία απόλυτη. Η καταγραφή είναι αυτή ακριβώς που ανέφερα. Θετική γνώμη 7, αρνητική 5 και παρόν 3. Για τον κύριο Γρηγορίου κατά πλειοψηφία θετική γνώμη. Για την κυρία Παπακοσταντίνου κατά πλειοψηφία θετική γνώμη. Και για τον κύριο Τρανό κατά πλειοψηφία θετική γνώμη. Ξεκινάει μια προσπάθεια τιτάνια. Θα είναι δύσκολο διότι θα πρέπει και οι πληγές να γιατρέψετε και να προχωρήσετε το καράβι προς τα μπροστά. Αλλά νομίζω ότι η διαφάνεια, ο διάλογος και η δημοκρατία αποτελούν και ένα μέσο δικής σας ισχυροποίησης και ανεξαρτησίας για το πολύ δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε. Και είναι... Κύριε Νικολόπουλε, στο μικρόφωνο πρέπει να το πείτε. Είσαστε δύο ακατάβλητοι, δεν κατέβαλε ο ένας τον άλλον. Ακατάβλητη. Νομίζω ότι το να χτίζεις ένα νέο υπόδειγμα περνάει μέσα από διαδικασίες επίπονες, αλλά νομίζω παιδαγωγικές για όλους και κυρίως για τους πολίτες.